Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα, αν και σε τέτοιες εκδηλώσεις συνήθως αυτοί που μιλούν τους προσέχουν ελάχιστοι, απόψε θα ήθελα να προσέξετε, γιατί θα πούμε και ορισμένα πράγματα καινούργια και κυρίως γιατί σε αυτόν εδώ το χώρο που μας θυμίζει τον Πόντο, θα ήθελα από εδώ να ξεκινήσουμε για να δώσουμε μια υπόσχεση στην Παναγία μας ότι του χρόνου όχι μόνο θα είμαστε περισσότεροι, αλλά κυρίως η πατρίδα μας θα την έχουμε βοηθήσει περισσότερο από όσοι τη βοηθάμε τώρα. Είναι μεγάλη ευλογία πράγματι που η Παναγία μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αυτούς που δούλεψαν και εργάστηκαν για την εκδήλωση. Την αγαπητή μας ηγουμένη, τον πρόεδρο των ποντίων της Παναγίας Ζουμερά από την Καλλιθέα, από την Αθήνα, τον πρόεδρο, τον φίλο από την Εύξη Νολέσκη των Σερών, όλους τους φίλους, τον Γιώργο τον Κυριακίδη, τον Σάββα τον Καρακασίδη, όλους αυτούς οι οποίοι δούλεψαν και κυρίως αυτοί οι οποίοι βλέπουν ότι ακόμα και σε δύσκολες στιγμές που ζει η πατρίδα μας, νιώθουν, θέλουν και κυρίως θέλουν να αισθανθούν τον Πόντο. Και ειδικά σε αυτόν τον χώρο, εγώ έχω έρθει και το χειμώνα, ο χειμώνας είναι διαφορετικός εδώ πέρα, η άνοιξη είναι διαφορετική, το καλοκαίρι, αυτό που μένει ίδιο είναι ο Πόντος. Και εδώ πέρα θέλω να αισθανθείτε ότι ζούμε στον Πόντο, είμαστε στον Πόντο. Και κυρίως πριν να σας πω ορισμένα πράγματα, θα ήθελα να αισθανθούν τα παιδιά το τι σημαίνει να είσαι Πόντιος, το να είσαι Έλληνας. Γιατί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θέλαν τα παιδιά μας να πίνουν μόνο κοκακόλα, θέλαν τα παιδιά μας να τρώνε μόνο χάρμπουγκερ και όταν τα έβαζες και χορεύανε και τους έλεγες ότι αυτή είναι η πατρίδα σου, αυτή είναι η προγονή σου, αυτή είναι το σώμα, το αίμα, το χώμα από όπου σε γέννησε, λέγανε ότι όλα αυτά είναι αναχρεωστικά. Βλέπετε πώς ήρθαν ξανά τα πράγματα τώρα και αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια ποινικοποίησαν τη λέξη πατρίδα μας λένε ότι πρέπει να αγαπήσουμε ξανά την πατρίδα. Βέβαια την αγάπη τη βάλανε αν είσαι καλός φορολογούμενος. Αλλά αυτό μας πάει στο μεσαίωνα, δεν μας πάει μπροστά. Θέλω λοιπόν να νιώσετε όλη την ευλογία της Παναγίας Ζουμερά, να νιώσετε τη δύναμη που έχει πραγματικά αυτός ο χώρος, γιατί ο τόπος στους Έλληνες δημιουργεί ταυτότητα. Αυτό που λένε οι Πόντιοι τα κατσίατ, βλέπεις έναν άνθρωπο από το πρόσωπό του και καταλαβαίνεις πραγματικά πόσα πολλά μπορεί να σου δώσει, πόσα πολλά έχει να σου πει. Και ταυτόχρονα βλέπετε τα άδεια βλέμματα, το κενό πρόσωπο που έχουν πολλοί από τους οποίους υποτίθεται εξαρτώμαστε καθημερινά. Εμείς θέλω όλοι εδώ και όλες να αισθανθείτε τη δύναμη που έχει η Παναγία, τη δύναμη που έχει η ποντιακή παράδοση και κυρίως τη δύναμη που έχει η ψυχή μας. Βλέπετε ένα χάρτη. Βέβαια, ο χάρτης είναι λίγο μακριά. Θα σας τον πω εγώ και μετά θα τον καταλάβετε πολύ περισσότερο με τα μάτια της ψυχής σας. Είναι κάποια κομμάτια που έχουν εξαφανιστεί από το λεξιλόγιο μας. Για παράδειγμα, λέμε ας πούμε Ιωνία. Και η λέξη Ιωνία έχει εξαφανιστεί από το λεξιλόγιο μας. Τι έχει μείνει, Πανιώνιος, Ιωνικός και Νέα Ιωνία. Αν δείτε σήμερα τις δηλώσεις που κάνει ο Ερντογάν για τους Έλληνες δεν τους λέει Greeks ή Rumlar, τους λέει Yunnan και τη χώρα μας Yunnanistan. Δηλαδή τη χώρα των Ιώνων και Ίωνες. Αυτή η μεγάλη λοιπόν κληρονομιά και τα βλέπετε εδώ μπορώ να σας πω Παφλαγωνία, Λυδία, Λυκία, Μυσία και όλα αυτά τα οποία εμφανίζονται στις πράξεις των Αποστόλων και σε άλλα χριστιανικά κείμενα, αυτά έχουν εξαφανιστεί από το λεξιλόγιο μας. Αν δείτε διαφήμιση του τουρκικού Υπουργείου Τουρισμού και του Οργανισμού, θα δείτε ότι διαφημίζουν πρώτα αρχαία μνημεία και μετά διαφημίζουν χριστιανικά μνημεία. Αυτό που έγινε δηλαδή στην Παναγία Σουμελά ή αυτό που θα γίνει και σε άλλα μοναστήρια του Πόντου είναι ουσιαστικά μια δυνατότητα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να καρποθούν την κληρονομιά όλων των Ελλήνων και κυρίως των Ελλήνων που μεταστράφηκαν στον χριστιανισμό. Έχει ενδιαφέρον να δείτε, τώρα λίγο θα απομακρυνθώ για να μπορέσω να χειρίζομαι τον υπολογιστή, είναι ίσως από τις πρώτες αναφορές που γίνονται παγκοσμίως για αυτήν εδώ την περιοχή ως παγκόσμια κοιτίδα του χριστιανισμού. Αν δείτε τη σημασία που δίνει ο Απόστολος Παύλος σε αυτόν εδώ το χώρο,
αν δείτε τη σημασία που δίνονται στις πράξεις των Αποστόλων για αυτόν τον χώρο, για την εξάπλωση του χριστιανισμού και κυρίως για το πώς μέσα από την Αποκάλυψη δίνεται επίσης μεγάλη σημασία σε αυτόν τον χώρο, θα καταλάβετε για το τι μεγάλο πλούτο έχει αυτή η γη. Ένας πλούτος που είναι αρχιτεκτονικός, πολιτισμικός, θρησκευτικός, είναι τα πάντα. Αυτό δεν είναι υπερβολή ή επειδή είμαστε Έλληνες ή επειδή κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι όλα αυτά είναι δικά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν διαβάσετε μαθηματικά ή όσοι έχετε σχέση με τα μαθηματικά, θα δείτε ότι τα μαθηματικά γεννήθηκαν εκεί. Η αστρονομία γεννήθηκε εκεί, η φυσική, η αρχιτεκτονική, η φιλοσοφία, τα πάντα. Οι 7 σοφοί της αρχαιότητας ήταν σε αυτόν εδώ το χώρο. Τα μεγαλύτερα σχολιά της αρχαιότητας ήταν εκεί. Και ο Απόστολος Παύλος, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον το οποίο πέρα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη θρησκεία είναι καλό να το ξέρετε. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας. Την προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος την έγραψε στα ελληνικά. Φανταστείτε λοιπόν ότι απευθύνεται σε Ρωμαίους στην ελληνική γλώσσα. Φανταστείτε δηλαδή σήμερα που τα παιδιά τα βάζουν να μαθαίνουν αγγλικά, γαλλικά ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να ξέρουν τα ελληνικά. Για να μην πω, ή μάλλον για να μην σας πω, ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν τους πρωθυπουργούς και τους αρχηγούς των κομμάτων δεν ξέρουν ελληνικά. Γιατί κάποτε το να ξέρεις ή να τον αγνωρίζεις ή να τον αγνώριζες ελληνικά ήταν πλεονέκτημα. Τώρα αν δεν ξέρεις ελληνικά είναι μάλλον πλεονέκτημα. Εμείς θέλουμε ανθρώπους να έχουν μια σύνδεση με τη γλώσσα, γιατί μέσα από τη γλώσσα μπορούν να διαβάσουν τους προγόνους τους, μπορούν να διαβάσουν το μέλλον, μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Είναι δυνατόν όλα τα μεγάλα κείμενα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της χριστιανικής μας πίστης να είναι δομημένα πάνω στην ελληνική γλώσσα σε αυτόν εδώ το χώρο και οι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι κάνουν ότι διαφεντεύουν τις τύχες μας να μην γνωρίζουν ελληνικά και ανά δύο λέξεις να κάνουν τρία λάθη. Αυτό το λέω γιατί πρέπει να προβληματιστούμε και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν σχέση με τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, οφείλουμε να ξαναμιλήσουμε ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που φανταστείτε. Αυτό μόνο όσοι έχετε επισκεφτεί τον Πόντο μπορείτε να το καταλάβετε. 3.000 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι μιλούν την ελληνική γλώσσα. Και φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει από πάρα πολλά κύματα και όμως αυτή η γλώσσα δεν έχει εξαφανιστεί. Φανταστείτε ότι ονομάζουν λέξεις όπως τις ονόμαζε ο Σωκράτης και ο Πλάτωνας και εδώ στην Ελλάδα αν ψάξεις και βρεις αυτές τις λέξεις είναι στα αγγλικά. Λοιπόν, ο Ευαγγελιστής Λουκάς κάνει πράξεις, στις πράξεις των Αποστόλων κάνει αναφορά για τον Πόντο και μάλιστα ότι την ημέρα της Πεντηκοστής μεταστράφηκαν στην πίστη του Χριστού 3.000 ψυχές. Από το ίδιο βιβλίο των πράξεων και τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου γνωρίζουμε τον Ακύλα, ποντικόν το γέννη. Ξέρετε πώς βγήκε η λέξη ποντικός για το τροκτικό. Στα αρχαία ελληνικά δεν υπάρχει λέξη ποντικός για να φανερώνει αυτό το τροκτικό. Αν θυμηθείτε αυτό το οποίο μαθαίναμε στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, τις βατραχομοιομαχίες, ήταν η πάλι η μάχη μεταξύ βατράχων και μείων. Μπαίνανε τα ποντίκια λοιπόν στο σιτάρι, στα καράβια που φέραν το σιτάρι από τον Πόντο στην Αθήνα. Από πού έρχεται αυτός ο μυς? Από τον Πόντο, άρα λοιπόν ποντικός. Και όλους τους ανθρώπους, τους αρχαίους Έλληνες που καταγόταν από αυτή την περιοχή, δεν τους λέγανε πόντιους όπως λέμε τώρα, αλλά τους λέγανε ποντικούς. Τώρα βέβαια αν το πούμε αυτό εδώ θα μας πούνε ότι δεν μιλάτε ελληνικά, αλλά αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Ο Απόστολος Παύλος καταγράφει στην πρώτη καθολική επιστολή τους ανθρώπους του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας. Και επίσης εδώ είναι καλό να σας κάνω μια αναφορά. Αν ρωτήσετε τα παιδιά ποιοι είναι οι Γαλάτες, ποια είναι η Γαλατία, μάλλον θα σου πούνε για τον Αστερίξ και τον Οβελίξ.
Η Γαλατεία όμως είναι μια περιοχή η οποία, εξού και η προς Γαλάτες επιστολή, που είναι μια περιοχή που βρίσκεται εκεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, μόνο που έχει εξαφανιστεί από το λεξιλόγιό μας. Και ξαναμάθαμε τη λέξη Γαλατεία μέσα από το κόμιξ των Γάλλων που έγινε παγκοσμιοποιημένο. Στο συναξάρι της Εκκλησίας κήρυξαν το Λόγο του Θεού στον πόντο οι Απόστολοι Πέτρος και Ανδρέας. Ο μεν Πέτρος στο εσωτερικό του πόντου και ο Ανδρέας στα παράλια. Συνόποι τραπεζούντα αμισός. Να σας θυμίσω ότι από τη Συνόπη καταγόταν ο Διογένης, ο οποίος όπως ξέρετε έμεινε στην ιστορία για δύο πράγματα. Πρώτον ότι αναζητούσε το φως, την αλήθεια που είναι η βασική έννοια του Ευαγγελίου και δεύτερον τη στάση του έναντι στον Μέγα Αλέξανδρο. Ο διοικητής Βυθινίας και του Πόντου, ο Πλίνιος ο Νεότερος, γράφει ότι ο χριστιανισμός ήταν τόσο διαδεδομένος που όσο και στα χωριά όσο και στην Ήπεθρο, οι χριστιανοί ανήκουν στο κοινωνικό στρώμα και ότι οι διωγμοί δεν θα αποδώσουν. Επί Τραϊανού μαρτυρεί και ο επίσκοπος Συνόπης Φωκάς. Έχει ενδιαφέρον και θα σας το πω στη συνέχεια ότι εν μέσω διωγμών στον πόντο γίνονται τα μεγαλύτερα μοναστήρια. Φανταστείτε πόσο ισχυρή ήταν η πίστη των ανθρώπων. Και μάλιστα λέει ότι ο Γρηγόριος Νεοκεσάριας όταν ξεκίνησε τη μεταστροφή όλων αυτών των ανθρώπων στον πόντο, στον χριστιανισμό, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία ήταν μόνο 17 χριστιανοί. Όταν τέλειωσε αυτή η διαδικασία ήταν μόνο 17 ειδωλολάτρες. Φανταστείτε πόσο δύναμη είχε η νέα πίστη. Η Εκκλησία λοιπόν εδραιωνόταν στα πρόσιτα μέρη του πόντου και μάλιστα εν μέσω διωγμών. Μια μεγάλη προσωπικότητα που μαρτυρά αυτό το διάστημα είναι ο Άγιος Ευγένιος, για τον οποίο με τη βοήθεια της Ηγουμένης είχαμε κάνει μια εκδήλωση τον Ιανουάριο, την ημέρα της γιορτής του. Είναι καλό οι πόντοι να επαναφέρουν στη μνήμη τους τον Άγιο Ευγένιο. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, που πέραν των άλλων ήταν και πολιούχος της πρωτεύουσάς μας. Και όσοι έχετε πάει στον πόντο, φαντάζομαι, έχετε δει ότι ο Άγιος Ευγένιος σήμερα έχει μετατραπεί σε τζαμί. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια στη Θράκη, στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε ξανά τον Άγιο Ευγένιο. Αυτή είναι η Εκκλησία του Αγίου Ευγενίου. Είναι από τους μοναδικούς Αγίους της Εκκλησίας μας που γιορτάζει δύο φορές. Μία την ημέρα του μαρτυρίου του και μία την ημέρα των γενεθλίων του. Αυτό γινόταν γιατί την ημέρα του Αγίου Ευγενίου γινόταν μεγάλη εμποροπανήγυρη σαν την έκθεση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχουμε μάρτυρες στη λίμνη της Σεβάστιας που είναι γνωστοί μας 40 μάρτυρες. Είναι οι μάρτυρες ο επίσκοπος Βασιλίσκος, ο Βασίλειος Αμάσιας, ο Ζήλων Αθηγέννης, η Αγία Βαρβάρια, η Αγία Κυριακή, η Αγία Ανάργυρη και φυσικά και άλλοι πάρα πολλοί. Επίσης, ο Πόντος ευτύχησε να έχει δύο μεγάλους ιεράρχες, οι οποίοι, ξέρετε, συνδύασαν δύο πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία μας οδηγούν και εμάς προκειμένου να βαδίσουμε στο μέλλον. Τι εννοώ? Μιλώ για τον Βασίλειο τον Μέγα και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Αυτοί συνδύασαν τη χριστιανική πίστη με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Σας θυμίζω ότι αυτοί οι δύο ιεράρχες σπούδασαν στην Αθήνα. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι συνδύασαν και συγκρότησαν τον μοναχισμό και τολμώ να πω ότι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έδισαν μια άλλη διάσταση στη χριστιανική πίστη, την οποία είναι καλό να έχουμε πάλι υπόψη μας. Ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ο ιδρυτής του μοναχισμού στο Άγιο Όρος, ο Άγιος Νίκονο Μετανοείται. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου ιδρύεται η Επισκοπή Τραπεζούντας με 15 Μητροπόλεις. Στην Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας ο Πόντος αντιπροσωπεύεται από τον Επίσκοπο Τραπεζούντας Δόμνων και άλλο 5 Επισκόπους. Ο Τραπεζούντος Νύφων προεδρεύει το 1351 σε Σύνοδο που καταδικάζει τους οπαδούς του Βαρλάμ. Επίσης ο Ιλαρίων και Ακρόθεος προεδρεύουν και βρίσκονται στις Συνόδους Φεράρας Φλωρεντίας που αφορούσε την Ορθοδοξία και την Λατινική Εκκλησία.
Οι χριστιανοί του Πόντου πάντοτε λέγανε ότι ήταν ισχυρή η ταυτότητά τους η οποία ερχόταν μέσα από την πίστη. Ονομαστά τα μοναστήρια του Πόντου. Η Παναγία Σουμελά, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαζελώνας, ο Άγιος Γεώργιος ο Περιστεραιώτας και φυσικά αργότερα η Παναγία Ιγουμερά. Ξέρετε αυτό που έγινε πέρσι και φέτος στην Παναγία Σουμελά, μην το βλέπετε στατικά ως μια εκδήλωση του 15 Αυγούστου. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι μια μεγάλη ευλογία από την Παναγία και εύχομαι όσοι πήγαν εκεί και πέρσι και φέτος να τους φωτίσει η Παναγία προκειμένου να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο έγινε εκεί φάνηκε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας κάνουν λαούς μουσείων δεν το πέτυχαν. Είμαστε ζωντανοί, είμαστε περισσότεροι και κυρίως μπορούμε να κάνουμε. Άσχετα αν θέλουν να τρομοκρατήσουν το λαό και να χάσει την αξιοπρέπειά του. Έχουμε δυστυχώς αργότερα τους πρώτους εξιλαμισμούς και φυσικά με την μεγάλη οικογένεια των Γαβράδων. Μια οικογένεια η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλο τον Πόντο. Το 1857 καταγράφηκαν 30.000 κρυφοί χριστιανοί και το 1914 έκθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου τους ανέβασε 43.000. Σήμερα μπορεί να μας πει κάποιος πραγματικά πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί και αν υπάρχουν. Μπορεί να μας πει κάποιος πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον χριστιανισμό και όμως φοβούνται να μεταστραφούν. Θυμάστε όλοι στη δεκαετία του 60 που είχε γυριστεί μια ταινία «Η Οδύση ενός ξεριζωμένου». Φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Νίκος Ξανθόπουλος που έπαιζε, στη δεκαετία του 60 έβαλε αυτήν εδώ την ταινία και ουσιαστικά έδωσε μια καινούργια εικόνα στους ανθρώπους. Πόσοι άνθρωποι σοκαρίστηκαν βλέποντας έναν άνθρωπο στον πρώτο όροφο να είναι μουσουλμάνος και στο υπόγειο να έχει εκκλησία. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν ακόμη τέτοιοι που δεν τους γνωρίζουν. Και επίσης, από αυτήν την παράδοση του χριστιανισμού στον Πόντο, κατάγεται αυτή η μεγάλη παράδοση δύο ιεραρχών που παίξαν σημαντικό ρόλο. Ο ένας είναι ο Μητροπολίτης Χρύσανθος, ο οποίος είναι από τα δικά μου τα μέρη, είναι Θρακιώτης. Ήταν ένας Θρακιώτης που έγινε Πόντιος. Είναι ένα πρότυπο το που το έχω και εγώ, το είπε πολύ, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ο Γιώργος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως ξέρετε, όταν μπήκαν οι Γερμανοί το 41, και όσοι δεν το ξέρετε το μάθετε, όταν πήγε ο Τσολάκογλου και είπε ότι πρέπει να κάνουμε δοξολογία για την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης, τους είπε ότι δοξολογία κάνουμε όταν απελευθερώνει την πατρίδα μας, όχι όταν σκλαβώνεται. Και παραιτήθηκε από τη θέση του. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε τον ασύρματο και επικοινωνούσε αντιστασιακή με τη Μέση Ανατολή. Ο δεύτερος είναι ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο μεγάλος αγωνιστής του Μακεδονικού Αγώνα που πήγε μετά στον Πόντο, κυκλοφορούσε ένοπλος, επικεφαλής 25.000 ανταρτών σε όλο τον Πόντο. Αυτά τα γράφουν οι τουρκικές πηγές, έχει μεταφραστεί τώρα ένα βιβλίο που αφορά τον Κεμάλ. Και ο Γερμανός Καραβαγγέλης είναι μια προσωπικότητα που είναι καλό να την έχουμε υπόψη μας για το πώς τελικά αυτή η πίστη δίνει τη δυνατότητα να αντέξουν όχι μόνο τέτοιες συνθήκες, αλλά κυρίως να δώσουν και ελπίδα στο λαό. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Γουμερά ήταν σύμφωνα με τις πηγές μια από τις παλαιότερες μονές του Πόντου. Χτίστηκε τον 8ο ή 9ο αιώνα από τρεις μοναχούς που ήρθαν από το χωριό Χουσιλή της επαρχίας Θεοδοσιπόλος, Σοφρόνιο, Λαβρέντιο και Παΐσιο. Θεοδοσιούπολη είναι το σημερινό Ερζερούμ. Ερζερούμ στα αρμένικα σημαίνει η πόλη των Ρωμιών, ο χώρος των Ρωμιών. Στο Ερζερούμ ήταν ο τόπος εξορίας ποντίων που φεύγαν από τον Πόντο και πηγαίναν εκεί μετά από τα τάγματα εργασίας και τις καταναγκαστικές πορείες. Όσοι έχετε πάει σε αυτή την περιοχή, η μέση θερμοκρασία το χειμώνα είναι μείον 20, μείον 30 και οι περισσότεροι από τους δικούς μας τους ανθρώπους πέθαναν στον δρόμο, όπως λέγανε και οι παλαιότεροι αμόντα σκυλία. Και πέθαναν εκεί από το κρύο και τις κακουχίες.
Ονομαζόταν και Τσίτας η Παναγία, γιατί βρισκόταν στο χωριό Τσίτα. Μέσα στο μοναστήρι στεγαζόταν και το Λύκειο Γουμεράς, το οποίο λειτουργήσε για 2 ακαδημαϊκά χρόνια. Εδώ είναι ένα στοιχείο το οποίο μου το έδωσε ο Σάββας ο Καρασκασίδης και τον ευχαριστώ. Είναι από το βιβλίο του Κανδυλάπτη. Ο Κανδυλάπτης ή Κάνης καταγόταν από την Αργυρούπολη, την Κιουμουσχανά. Ο Κανδυλάπτης μετά την προσφυγιά ήρθε στην ιδιαίτερη μου πατρίδα στην Αλεξανδρούπολη. Όσοι έχετε διαβάσει του Κανδυλάπτη τα βιβλία να τα ξαναδιαβάσετε και όσοι δεν τα έχετε διαβάσει να τα διαβάσετε. Είναι ο πόντος στην Ελλάδα. Μέσα από τα βιβλία του Κανδυλάπτη μπορούμε να διαβάσουμε και να μάθουμε πολλά. Αυτό που μας λέει λοιπόν ο Κανδυλάπτης ήταν ότι η μονή της Παναγίας Γουμερά ήταν φτωχή, όμως στο μοναστήρι αυτό διαδραμάτισε σημαντικότερο ρόλο γιατί υπήρχε κρυφό σχολείο. Βέβαια ακούγεται αυτό πάρα πολύ παράδοξο σήμερα. Όπως ξέρετε πάρα πολλοί μας λένε ότι κρυφό σχολείο δεν υπήρξε ποτέ στην Επανάσταση. Τι να κάνουμε, έχει ο καιρός κάποια ήθη και κάποιες αρχές τις οποίες τις βλέπετε και σήμερα. Κατά τη γνώμη μου η οικονομική κρίση αν υπάρχει είναι πρωτίστως πνευματική. Είναι κρίση κοινωνική και μετά όλα τα άλλα. Αυτό που μας λέει λοιπόν ο Κανδυλάπτης έχει σημασία για το πώς ή μάλλον για τα ποιο ήταν η μεγάλη σημασία που είχε η Μονή της Παναγίας Γουμεράς στην Τουρκοκρατία. Εδώ έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ποίημα, το οποίο το καταγράφει επίσης ο Κανδυλάπτης, το οποίο είναι καλό όσοι δεν το έχετε υπόψη σας να το μάθετε και του χρόνου να το απαγγείλουν τα παιδιά. Και είναι καλό νομίζω να το έχετε υπόψη σας γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας δίνει πολλές πληροφορίες, ξέρετε, τα ποίηματα των Ελλήνων δίναν πολλές πληροφορίες για τη ζωή τους. Ήτανε σε μια περιοχή που ήταν η Χαλδία, ήτανε σε μια περιοχή όπου είχε ξακουστά μεταλλεία, ήταν σε μια περιοχή όπου έδρασε ο Θεόδωρος ο Γαβράς, ο οποίος είναι από τους λίγους Άγιους οι οποίοι τιμώνται με το ονοματεπώνυμό τους. Ξέρετε, δεν έχουμε πάρα πολλούς Αγίους οι οποίοι να ονομάζονται όπως έχουν μαζί με το επώνυμό τους. Είτε γιατί δεν σώθηκε είτε δεν συνηθιζόταν. Οι Πόντιοι έχουν σε σχέση με τον χριστιανισμό και αυτή την ιδιαιτερότητα, έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική, η οποία είναι καλό να την έχουμε υπόψη μας. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς και ο νεοφανής Άγιος, ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης, επίσης τιμώνται με τα ονοματεπώνυμά τους. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Γαβράς, για όσους δεν το ξέρουν, το επώνυμο Γαβράς, όπως και το επώνυμο Μουρούζης, Υψηλάντης, Λάσκαρης, Κομνηνός, είναι επώνυμα τα οποία είναι δικά μας επώνυμα. Όταν λέω δικά μας είναι ελληνικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά. Αν δείτε ας πούμε τώρα τα επώνυμά μας, αρχίζοντας με τον εαυτό μου, Μαλκίδης, ο πρόεδρος Δελιορίδης, Καρακασίδης, Κυριακίδης. Αυτά τα πήραμε μεταγενέστερα όταν